αν θέλει κανείς να πάει λίγο στην άκρη, να περπατήσει από το, την έξοδο, την βόρεια πύλη του αεροδρομίου, να πάει προς το... Περπάτησε εσύ μέχρι το... Πού είναι τα αεροπλάνα, τα Μπετζεντέλ. Τα Μπετζεντέλ. Μέχρι την βάση των Μπετζεντέλ. Κινδύνευσε να σκοτώσουν. Διονύση, δεν μου σε πήρα και εγώ τηλέφωνο και φώναζα. Πραγματικά είναι απίστευτο. Πρέπει να κάνεις το σταυρό σου και να λες το Πατερημόν. Μη σε πατήσουνε. Κοιτάξτε όμως, κυρίες και κύριοι, παρατηρήστε, ότι έχει κάνει κανονικά κατάληψη στο δρόμο, το δημόσιο δρόμο. Το έχει κλείσει, το έχει περιφράξει κιόλας με τα μαστέλα. Σε απόσταση ενός μέτρου είναι είσοδος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιος είναι ο κύριος αντιδήμαρχος Καρδόνας. Και αρμόδιος είναι και η υπηρεσία καθαριότητας. Εκεί πέρα ο κύριος Νεράτζης, ο οποίος ζει στον κόσμο του, απλά να εκτίθεται η δημοτική αρχή. Αυτό φροντίζει κάθε φορά, είτε με τα σκουπίδια, είτε με οτιδήποτε άλλο. Φροντίζει να εκθέτει τον Στέφανο Πουλημένο. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Τον πήρα τηλέφωνο προσωπικά. Του λέω, κοίταξε, είναι ντροπή, θα πέσει πάνω. Μου είπε, δεν μπορώ, πει όλοι ή κανένας. Δηλαδή, μιλάμε για έναν αυτοδιοικητικό που είναι ντροπή που βρίσκεται εκεί πέρα. Είναι ντροπή. Κύριε Δήμαρχε, με όλο το σεβασμό, είναι ντροπή ένας αντιδήμαρχος να έχει γίνει κατάληψη του δημόσιου δρόμου και να λέει, αφού έτσι είναι, δεν πειράζει. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να κάνετε. Εάν σας εκθέτουν με αυτόν τον τρόπο οι αντιδήμαρχοι, τότε δεν έχει νόημα που είστε στην εξουσία. Σύντομα θα πέσετε. Θα είναι βροχή οι καταγγελίες και όλα αυτά τα περιστατικά. Κοιτάξτε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ, Ρέα, βάλε αυτό το κομμάτι που είναι περιφραγμένος ο δημόσιος δρόμος, ακριβώς στη γωνία ξεκινούν οι τεχνικές υπηρεσίες. Κοιτάξτε. Το βλέπουμε, Διονύση, το βλέπουμε. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, Θράσος. Και βέβαια, στα παλαιότερα των υποδημάτων του κυρίου Νεράτση και του κυρίου Καρδόνα, που είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Νεράτσης και αυτός συστεγάζεται εκεί στις τεχνικές υπηρεσίες. Γι' αυτό τα λέω για τον κύριο Νεράτση. Συστεγάζεται, είναι υπηρεσία καθαριότητος εκεί. Τα λες γιατί είσαι επικοινώνησης, έχεις επικοινωνήσει. Επικοινώνησα και προσωπικά. Μου είπε ότι τα απομάκρυνε, δεν μου είπε την αλήθεια, μου είπε ψέματα. Έκανε κάποια παρατήρηση εκεί, σε αυτόν που έχει το πάρκινγκ, εκεί πέρα τι έχει. Τα βάλε μέσα, τα ξανάβγαλε. Ναι. Δείτε σας παρακαλώ πολύ το Θράσος και βεβαίως και την αδιαφορία του κυρίου αντιδημάρχου που λέγεται Σπύρος Νεράτσης και του κυρίου Καρδόνα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά κύριε Δήμαρχε, εάν σε τέτοια απλά περιστατικά σας εκθέτουν, φαντάζομαι ότι σε άλλα πιο σοβαρά σας θάβουν. Εν τω μεταξύ, δες εκεί αυτές οι γλάστρες με τα ξεραμένα δέντρα που είναι μέσα, αυτά τα μαστέλα που λες και εσύ, με τα ξέρα. Είναι αυτή η εικόνα. Περνάει ο κόσμος από εκεί, περνάνε οι τουρίστες, βλέπουν κάτι ξεραμένα δέντρα μέσα σε κάτι μαστέλα. Ένα καλοκαίρι έτσι ήταν. Ένα καλοκαίρι, ρε, έτσι ήταν. Δεν ξέρω. Πραγματικά τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Άφησα ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση. Στην καρδιά του Λονδίνου, στη Marble